αφωνία, όπως ο ίδιος την αποκαλεί, που έχει προκύψει με την Κομισιόν για το φάκελο αυτό. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι και χρόνια σας πολλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε εσάς και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Τελικά υπάρχει ή όχι διασύνδεση της πορείας επίλυσης του εθνικού μας ζητήματος με το φάκελο για το χαλούμι, γιατί σε παλαιότερη συζήτηση είχατε διαβεβαιώσει πως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν είναι, η κατοχύρωση του χαλουμιού δεν είναι συνδεδεμένη με το Κυπριακό. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε. Πιθανόν οι δηλώσεις μου στις χθεσινές να έχουν παρεξηγηθεί. Ευρισκόμαστε στο τελικό, στο τελευταίο στάδιο της κατοχύρωσης. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά. Εκείνο που είπα χθες είναι ότι υπάρχει κάποια διαφωνία, διότι πρέπει να τροποποιηθούν κάποιοι κανονισμοί και το κάποιο έγγραφο το οποίο μας έχει παρουσιαστεί από την Επιτροπή, που αν το αποδεχόμασταν το χαλούμι θα κατοχυρωθεί αύριο το πρωί, δεν μας βρίσκει σύμφωνο σε κάποια σημεία. Ένα από αυτά τα σημεία είναι ότι η Veritas θα διεξάγει τους ελέγχους και για μελλοντικά προϊόντα τα οποία θα κατοχυρωθούν. Αυτό είναι ένα από τα σημεία διαφωνίας και είναι και ένα διάλειμμα σημεία για τα οποία διαφωνούμε. Δεν είναι σε καμία περίπτωση συνδεδεμένο. Ναι, η κατοχύρωση όμως με το Κυπριακό. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να τροποποιηθούν κάποιοι κανονισμοί και αυτοί πρέπει να περάσουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κύριε Κουγιάλη, αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι που συζητούμε αυτή τη στιγμή με την Επιτροπή. Ναι. Δεν έχει να κάνει όμως και με κάποια τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη μη επίλυση του Κυπριακού. Τα τεχνικά ζητήματα θεωρώ και εμείς, και εγώ προσωπικά και η Επιτροπή Γεωργίας, ότι έχουν επιλυθεί με τον διορισμό της Veritas ως τον φορέα ο οποίος θα εκτελεί τους ελέγχους στην κατεχόμενη Κύπρο, εκεί δηλαδή που η Δημοκρατία δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο. Το πρόβλημα μας με τους Τουρκογύπριους είναι ότι ήθελαν αυτό τον έλεγχο να το ασκεί το δικό τους το επιμελητήριο και η Επιτροπή τους είπε ότι δεν μπορεί το επιμελητήριο τους να ασκεί αυτούς τους ελέγχους. Ναι. Γι' αυτό και έχουμε εμείς επιλέξει την Veritas για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν έχουμε ζητήσει ως Κυπριακή Δημοκρατία και την τροποποίηση του κανονισμού για την πράσινη γραμμή. Ώστε είναι εκεί το πρόβλημα. Εκεί. Είναι στην τροποποίηση του κανονισμού. Λέω ότι πρέπει να τροποποιηθούν κάποιοι κανονισμοί. Ναι, αλλά ένας από αυτούς. Δεν γίνεται αποδεκτό όμως αυτό. Συγγνώμη. Δεν γίνεται αποδεκτό και άρα παραμένουμε μπλοκαρισμένοι. Σας λέω ότι μας έχει παρουσιαστεί ένα έγγραφο για να τροποποιηθεί ο κανονισμός, το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνο. Μάλιστα. Αυτό έχω πει. Και επαναλαμβάνω ότι ένα από τα σημεία τα οποία δεν μας βρίσκει σύμφωνος είναι ότι για όλα τα προϊόντα, τα μελλοντικά που θα κατοχυρώνονται, θα πρέπει αυτούς τους ελέγχους να τους ασκεί η Veritas. Και εμείς διαφωνούμε. Δεν, κάθε φορά πρέπει να προκυρήσετε ένας διαγωνισμός για να επιλέγετε ο κατάλληλος οργανισμός κτλ. Και είναι ένα από τα σημεία τα οποία διαφωνώ. Εμείς λέμε ότι ο κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί μόνο για το χαλούμι, για κανένα άλλο προϊόν. Και όταν κατοχυρώνονται στην πορεία καινούργια προϊόντα, τότε θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, δηλαδή της τροποποίησης του κανονισμού της πράσινης γραμμής. Τώρα, είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση ότι είμαστε κοντά στο να κλείσει το κεφάλαιο. Είμαστε όμως κοντά, διότι έχει τελειώσει η διαδικασία. Ναι, αλλά υπάρχει αυτή η διαφωνία, η οποία δεν είναι μικρή διαφωνία, κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι. Εκείνο που απομένει είναι να συμφωνήσουμε με την Επιτροπή ως προς το πώς θα τροποποιηθεί ο κανονισμός. Αυτή είναι η διαφωνία μας με την Επιτροπή. Επαναλαμβάνουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας. Όταν συμφωνήσουμε σε αυτό το έγγραφο, τότε μέσα σε 15 μέρες το χαλούμι θα έχει κατοχυρωθεί. Ναι, βεβαίως το ζήτημα είναι πόσο εύκολο είναι να λύσουμε αυτή τη διαφωνία, επαναλαμβάνω, κύριε Κουγιάλη. Μπορεί να έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες και να είμαστε στο τελικό στάδιο, αλλά δεν είναι ίσονος σημασίας αυτό που περιγράφετε. Θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια. Είμαστε σε επαφή με την Επιτροπή και με την Επιτροπή Γεωργίας, που είναι αρμόδια για αυτή την κατοχύρωση, και είμαι βέβαιος ότι θα εξευρεθεί η λύση. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο τελικό στάδιο της κατοχύρωσης. Σας ευχαριστώ.